Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο βίντεο παρουσίασης των ελληνικών ομάδων και σήμερα ήρθε η ώρα του Παναθηναϊκού. Θα δούμε την ομάδα του Παναθηναϊκού, θα δούμε roster και θα δούμε πώς ακριβώς αποτυπώνεται αυτό το roster με τη μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει φέτος στην ομάδα του Παναθηναϊκού μέσα στο FM23. Αν σας αρέσει το βίντεο, αφήστε ένα like γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Στείλτε το σε κάποιο φίλο σας κιόλας που μπορεί να είναι Παναθηναϊκός και να θέλει να δει το roster της ομάδας του Τριφύλλιου. Και αν είστε συχνό στα μόνα σε αυτό εδώ το κανάλι, κάντε ένα subscribe και πάτε την καμπανίτσα για να σου ειδοποιήσει όταν ανεβαίνουν τα καινούργια βίντεο για να μην χάσεις κανένα από αυτά. Χορηγός του σημερινού βίντεο και του καναλιού γενικότερα είναι το enea.com. Το link το έχω στην περιγραφή πρώτο-πρώτο για να μπεις να αγοράσεις όποιο παιχνίδι θέλεις με πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Λίγο προσοχή για το FM23 γιατί το συγκεκριμένο κλειδί δεν έχει beta που βρίσκεται στο enea. Οπότε προγραμματίζεις τις αγορές σου ανάλογα. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε τι παίζει με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέψαμε και πριν περάσουμε στο roster να σου κάνω τον καθιερωμένο μου disclaimer και να σου πω πως εδώ πέρα εγώ δείχνω τα roster των ομάδων έτσι ώστε κάποιος ο οποίος δεν έχει προμηθευτεί ακόμα το παιχνίδι ή δεν γίνεται να το προμηθευτεί οικονομικά είτε δεν θέλει ακόμα να δει το roster πως είναι μέσα στο Football Manager και φυσικά να παράγουμε και content όλο το 15ήμερο της beta. Πάμε να δούμε αρχικά τον άνθρωπο τον οποίο αντικαταστήσαμε και τον άνθρωπο ο οποίος πιστώνεται τη μεταμόρφωση του Παναθηναϊκού και την επιστροφή στους τίτλους του για τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ ωραία καρτέλα μέσα στο παιχνίδι και φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον για αντίπαλος αν τον πετύχεις σε κάποια ομάδα. Αν συγκρίνεις με κάποια άλλη και παίξεις απέναντι στον Παναθηναϊκό για παράδειγμα. Πάμε να δούμε λοιπόν το roster του και συγκεκριμένα θα δούμε με αλφαβητική σειρά τους παίχτες για να μην χάσουμε κανέναν. Ξεκινάμε από τον άνθρωπο που περιμένετε πάρα πολύ να δείτε και δεν είναι άλλο από τον Μπερνάρ. Η μεγάλη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό, στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ το συμβόλαιό του για 2 χρόνια και η καρτέλα του είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Σαν αριστερά inverted winger για μένα θα ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή και σίγουρα θα το χρησιμοποιούσα. Νομίζω ότι το ίδιο θα κάνετε κι εσείς. Μπορεί να αγωνιστεί και σαν δεκάρι και σαν δεξί εξτρέμ, αλλά νομίζω πως αριστερά είτε σαν αριστερά είτε σαν δεκάρι είναι οι καλύτερες του θέσεις. Συνεχίζουμε με τον Μπρινιόλι, ο βασικός θεματοφύλακας πλέον του Παναθηναϊκού, ο Ιταλός, ο οποίος φαίνεται την καρτέλα του γιατί είναι ο βασικός θεματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ψηλός, αλτικός, με πολύ καλά τετατέτ και γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα κατά τη διάρκεια του μάτς θα φανεί όταν χρειαστεί να φανεί. Αυτό είναι το σημαντικό στις μεγάλες ομάδες που δέχονται λίγες φάσεις εννοώ αυτό. Ότι πρέπει να είναι εκεί πέρα ο τερματοφύλακας όταν χρειαστεί, σε αυτή τη μία φορά η οποία θα χρειαστεί να επέμβει. Μέχρι το 2024 το συμβόλαιό του 332.000 ευρώ. Ο Αϊτόρ είναι στη συνέχεια πολύ αναβαθμισμένος σε σχέση με την περσινή έκδοση. Λογικό γιατί έκανε πολύ καλή χρονιά και συνεχίζει να κάνει τρομερές εμφανίσεις. Πολύ αναβαθμισμένος και αυτός και είναι εξαιρετικός για τα αριστερά. Όπως βλέπουμε, σαν inverted winger μπορεί να παίξει και από τα δεξιά, μπορεί να παίξει και από τα αριστερά αν χρειαστεί ως winger. Παρ' όλα αυτά μέχρι στιγμής κρατάμε Αϊτόρ και Μπερνάρντ, οι οποίοι θα συνθέσουν τους δύο από τους τρεις πίσω από το 4. Συμβόλαιο μέχρι το 23, λύγει το συμβόλαιό του, πρέπει να γίνει άμεση ανανέωση, δεν υπάρχει οψιόν για 400.000 ευρώ το χρόνο. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνεις μόλις έρθει στον Παναθηναϊκό είναι να ανανεώσεις τον Αϊτόρ ή να τον πουλήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θες να το κάνεις αυτό. Στη συνέχεια έχουμε τον Τσέριν, τον Σλοβαίνο, ο οποίος αποκτήθηκε και αυτό το καλοκαίρι από την Ρεϊέκα. Κόκκινο Big Matches, στα μεγάλα μάτς λοιπόν κρύβεται. Συμβόλαιο 369.000 ευρώ και διάρκεια μέχρι το 2026. Πολύ ωραίος μετζάλα, πολύ ωραίος box to box μπορεί να παίξει. Χάνει λίγο σε tackling βέβαια. Μπορεί να παίξει DLP, χάνει επίσης σε tackling. Μπορεί να παίξει advanced playmaker, central midfielder. Μπορεί να παίξει σε αρκετούς ρόλους της μεσαίας γραμμής. Συνεχίζουμε με τον Τζοκάι, ο οποίος και αυτός έχει πολύ ωραία καρτέλα. Αποκτήθηκε προς το τέλος των μεταγραφών από τη Λοκομοτίβα ο Αλβανός της Κροατίας. 189.000 συμβόλαιο μέχρι το 26. Εξελίξιμος αρκετά γιατί είναι και 23 χρονών. Νομίζω ότι θα σας βοηθήσει αρκετά. Θυμίζει η καρτέλα του λίγο Κάτσε, στο πιο αναβαθμισμένο προφανώς, έτσι.
ή όταν ο Κάτσε ήταν στα πάνω του στον ΠΑΟΚ. Οπότε ναι. Στη συνέχεια έχουμε τον Σοκράτη τον Διούδη, ο οποίος είναι λίγο περίσευμα στην ομάδα, η αλήθεια είναι. Παίρνει αρκετά χαμηλό συμβόλαιο, αλλά λύγει κιόλας το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Καλό θα είναι να αποφασίσει να τον δώσετε φέτος με το που αναλάβετε, γιατί ο Μπρινιόλι λογικά θα είναι βασικός και είναι καλύτερος από τους τρεις. Και αλλαγή θα είναι ο Λοντίγκι που ήρθε φέτος. Οπότε, καλό είναι να πάρεις κάποια χρήματα από το Διούδη. Θα σε βοηθήσουν αρκετά, πιστεύω, για να καλύψεις κάποια άλλη θέση. Παρ' όλα αυτά, αν θες να κρατήσεις το Διούδη με ανανέωση και να δώσεις με τον Μπρινιόλι, μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτή είναι η καρτέλα του. Και όπως είπαμε, λύγει το συμβόλαιό του. Ανέβασα από τη δεύτερη ομάδα στην πρώτη τον Φρόκου, γιατί τον έχει πάρει μερικές φορές, νομίζω, στην αποστολή. Αλβανός στα 18 του, από μικρός στην Ελλάδα, εδώ πέρα, homegrown της ομάδας. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό, απλά έχει potential. Λίγη κιόλας στο συμβόλαιό του την πρώτη χρονιά, οπότε αναλόγως βλέπεις και κάνεις. Εντάξει, εγώ προσωπικά θα τον έβαζα λίγο στον Παναθηναϊκό Β' να δω πώς θα παίξει εκεί πέρα και αν χρειαστεί να του κάνω μια ανανέωση πριν έχει το δικαίωμα να υπογράψει κάπου ελεύθερος. Στη συνέχεια θα δούμε τον Christian Gania, ο οποίος ήρθε στον Άρη για πρώτη φορά στην Ελλάδα και φέτος αγωνίζεται τον Παναθηναϊκό. Μέχρι το 2024 το συμβόλαιό του για 295.000 ευρώ και είναι ένα καλό αριστερό back. Δεν είναι το καλύτερο, γιατί θα δούμε το Χουανκάρ σε λίγο, αλλά είναι πολύ καλός για αλλαγή όπως βλέπουμε. Στα 30 του βέβαια και αυτός μεγαλώνει και αναλόγως πράτεται για αυτόν. Φώτης Ιωαννίδης, ο φωτάρας μας από τα αλόνια μας, 22 ετών έχει φτάσει πλέον, μέχρι το 24 το συμβολαιό του 123.000 ευρώ η αξία του συμβολαίου του και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και Έλληνας κιόλας επιθετικός. Η αλήθεια είναι πως επειδή περνάνε τα χρόνια και δεν ανεβαίνουν τα τεχνικά του, δεν είναι έτσι αλλιώς πάρα πολύ τεχνικός ποδοσφαιριστής και στην πραγματικότητα, μπορείτε να καταλάβετε πως ίσως σε ένα σύστημα με δύο φορ να βοηθήσει περισσότερο. Έχει φτάσει ήδη 49 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό, δεν το είχα πινδυάσει έτσι στο μυαλό μου. Να τόσο Χουάνκαρ που συζητάγαμε πριν. Είναι επιρρεπή σε τραυματισμούς, αλλά είναι με διαφορά το καλύτερο αριστερό back του roster και ίσως και του πρωταθλήματος για πολλούς. 541.000 συμβόλαιο μέχρι το 2024, στα 32 του. Νομίζω ότι αυτή την πρώτη χρονιά μπορεί να την κάνει πάρα πολύ καλά και να σας βοηθήσει και την επόμενη να μην το χάσετε ελεύθερο. Καλό θα ήταν να πάρετε κάποια χρήματα, μιας και θα είναι και 33 χρονών. Πάντως, είναι πάρα πολύ καλός, ειδικά τα technical του. Και βασικά και τα technical και τα mental και τα physical είναι σε τρομερό επίπεδο για την κατηγορία και για το πρωτάθλημα. Πάμε στο Γιάννη τον Κότσιρα, δεξί back που μπορεί να παίξει και σαν δεξί half. Τα 29 του, 197.000 ευρώ συμβόλαιο για 2 χρόνια ακόμα. Ήρθε πέρσι στον Παναθηναϊκό από τον Αστέρα Τρίπολης. Αμυντικά έχει τα προβλήματά του ο Κότσιρας, η αλήθεια είναι. Αν και στην πραγματικότητα δεν φαίνονται πάρα πολύ έντονα, οπότε ίσως να έπαιρνε λίγο βελτίωση στα αμυντικά technical. Παρ' όλα αυτά τα physical του είναι αυτά που τον αναδεικνύουν, αλλά και η αποφασιστικότητά του μέσα στο match. Πολύ καλός, για αλλαγή ίσως. Ο Κουρμπέλης στη συνέχεια, ο αρχηγός της ομάδας, λύγει το συμβόλαιό του στο τέλος της χρονιάς, παίρνει 615.000 και αν είστε ρομαντικοί προφανώς θα τον ανανεώσετε και θα τον κρατήσετε χρόνια στην ομάδα μέχρι να σταματήσει ίσως. Αν δεν είστε ρομαντικοί θα σκεφτείτε ότι τραυματίζεται αρκετά συχνά και με αυτά τα λεφτά ίσως να βρείτε κάτι καλύτερο. Παρ' όλα αυτά, ό,τι και να αποφασίσετε θα πρέπει να το κάνετε τώρα, γιατί σε 6 μήνες θα έχει το δικαίωμα να υπογράψει όπου θέλει ελεύθερος. Συνεχίζουμε με τον Γιούρι Λοντίγκιν, όπως είπαμε, ήρθε στην ομάδα του Παναθηναϊκού φέτος το καλοκαίρι μετά από μια εξαιρετική διετία στον Μπας Γιάννινα. Καλός είναι, δεν είναι καλύτερος από τον Μπρινιόλι. Παρ' όλα αυτά δεν είναι και εύκολο να φύγει γιατί ήρθε τώρα. Οπότε Μπρινιόλι Λοντίγκιν μάλλον θα είναι το δίδυμο, αν παίζετε με 2 θεματοφύλακες. Αν παίζετε με 3 θεματοφύλακες, που ποιος παίζει με 3 θεματοφύλακες, κρατήστε το Διούδη, ξέρω εγώ. Απλά ο Διούδης είναι πολύ καλό το value του για την καρτέλα του πλέον και θα είναι χρήσιμα αυτά τα χρήματα αν τα πάρετε. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 24, 300.000 ευρώ. Συνεχίζουμε με τον Μάγνουσον, ο οποίος αποκτήθηκε από την Τζέσικα Μόσχας. Εκμεταλλεύτηκε το σενάριο της FIFA που μπορούσαν να φύγουν από τη Ρωσία λόγω του πολέμου και έρχεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας κεντρικός αμυντικός ο οποίος βγήκε από τη Juventus και γενικότερα τα προηγούμενα χρόνια αυτό που τον έκανε να ξεχωρίσει είναι η ποιότητά του με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι πρόβλημα στο παιχνίδι, ενώ είναι πάρα πολύ επιρρεπής στους τραυματισμούς. Έχει ένα πρόβλημα με το γόνατο το οποίο τον ταλαιπωρεί αρκετά. Παρ' όλα αυτά,
είναι πολύ καλή η καρτέλα του. Είναι ψηλός, δεν είναι γρήγορος. Προς το αργός χαρακτηρίζεται, αλλά με την μπάλα στα πόδια είναι αυτό το οποίο περιέγραψα. Χαρακτηρίζεται για το παιχνίδι με τα πόδια. Είναι πάρα πολύ καλός, είναι 29 χρονών, 901 εκατομμύριο πες το συμβόλαιό του, διετές συμβόλαιο. Συνεχίζουμε με τον Bilal Mazhar, τον οποίο τον ανέβασε στην πρώτη ομάδα. Απλά για να σας τον δείξω, δεν είναι κάτι τρομερό συγκεκριμένος. Τον έχει πάρει μερικές φορές στην αποστολή. Και πάμε στον κύριο εδώ πέρα. Παλάσιος λοιπόν. Είναι 30. Θα μπορούσε να ήταν και λίγο καλύτερη η καρτέλα του. Η αλήθεια είναι γιατί έκανε καλή χρονιά πέρσι στο πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά δεν του δείξανε επίοικια. Και αυτό το οποίο θεωρώ εγώ, ότι αν παίξεις με τριάδα πίσω από το 4, δηλαδή δεξιά, αριστερό και κεντρικό, εγώ προσωπικά θα έπαιζα με inverted winger και στα δύο άκρα και θα βάζα αριστερά τον Παλάσιος, δεξιά τον Αϊτόρ και στο 10 τον Μπερνάρ. Θεωρώ πως αυτό θα έκανα εγώ προσωπικά. Είναι καλός, λίγη το συμβόλαιό του σε δύο χρόνια, 738.000 ευρώ συμβόλαιο βέβαια. Εντάξει. Σίγουρα βρίσκεις και καλύτερο κάποια στιγμή. Απλά για αυτήν εδώ την πρώτη χρονιά, αν θες να παίξεις με τους υπάρχοντες παίκτες του Παναθηναϊκού για να τους δεις, νομίζω ότι αυτή την τριάδα θα επέλεγα για πίσω από το 4. Συνεχίζουμε με τον Αχιλλέα τον Μπούγκουρα, ο οποίος έχει φτάσει στις 74 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό σε 2 και 3, 5 χρόνια. Είναι η 5η του χρονιά φέτος. Και είναι μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική αλλαγή πίσω από Μάγνουσον και όποιον άλλον επιλέξετε να βάλετε στη βασική ενδεκάδα. Είναι Έλληνας, λύγει το συμβολαιό του σε μια χρονιά, αυτή τη χρονιά έχει απομείνει μόνο, και παίρνει 246.000. Εντάξει, θεωρητικά θα τον ανανέωνα για το ελληνικό στοιχείο για τη δήλωση στην Ευρώπη. Αν όχι, εντάξει, δεν είναι ρε παιδί μου ότι το σκέφτεσαι μόνο από θέμα ικανότητας για την ανανέωση, παίζουν και άλλα ρόλο μέσα για να ανανεωθεί ο συγκεκριμένος. Συνεχίζουμε με τον Ρούμπεν Πέρεθ, ένα πάρα πολύ καλό αμυντικό χαφ και αυτός από τους διακριθέντες της περσινής χρονιάς του Παναθηναϊκού και της φετινής, που είναι αίτητος. Αίτητος την ώρα που γράφω αυτό το βίντεο, έτσι. Και τα mental του είναι, δεν υπάρχουν, είναι πάρα πολύ καλά. Τα physical, τα technical του είναι εξαιρετικά καλά, στα αμυντικά κυρίως, αλλά και την πάσα του έχει, και την τεχνική του έχει, και την πρώτη επαφή, μια χαρά, και τη σέντρα του. Τα physical, ok, είναι προς το αργός, όχι πάρα πολύ αργός, αλλά προς το αργός, αλλά δεν χρειάζεται και ιδιαίτερα αν παίξει κάποιους ρόλους όπως DLP, για παράδειγμα. Αν παίξει ball winning, προφανώς παίζει ρόλο και η ταχύτητα και η ευκινησία και όλα. Συμβόλαιο λίγη την πρώτη χρονιά και παίρνει 600.000 το χρόνο. Θεωρώ πως μια πρόωρη ανανέωση τώρα στην αρχή του save, με σκοπό να πουληθεί του χρόνου, είναι αυτό το οποίο θα έκανα εγώ. Συνεχίζουμε στον Facundo Sanchez, ο οποίος θα είναι δεξιμπακ. Εγώ προσωπικά θα τον επέλεγα αντί του Κότσιρα για βασικό, να πω την αλήθεια μου. Δεν είναι κάτι τρομερό, λύγει το συμβολαιό το καλοκαίρι και εγώ δεν θα τον ανανέωνα προσωπικά. Παίρνει 250.000, αλλά αυτή τη στιγμή με τον Κότσιρα δεν θα ένιωθα πάρα πολύ safe αμυντικά, οπότε θα επέλεγα περισσότερο τον Facundo Sanchez, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής σκληροτράχυλος. Αργεντίνος τώρα, που έχει παίξει στην Κολόν, στην Τίγκρε και στην Εστουδιάντες. Ρε χαγύρευε, άστο. Δεν μπλέκεις. Ο επόμενος του ρόστερ είναι ο Σβόνιμιρ Σάρλια, ο οποίος στο κέντρο της άμυνας βρίσκεται και αυτός. Κάτι σαν τον Μπούγκουρα είναι και αυτός, απλά δεν είναι Έλληνας. Έχει και κόκκινο big matches, τα σημαντικά παιχνίδια δεν τα πάει πάρα πολύ καλά. Λύγει το συμβόλαιό του στο τέλος της χρονιάς, 344.000 το συμβόλαιό του, η αξία του. Ίσως πούλησε την πρώτη χρονιά, σε περίπτωση που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε 340.000 και άλλα 300 πίσω από εδώ, 640.000 να πάρουμε, μήπως φέρουμε κανένα δανεικό. Γιατί αλλιώς θα το χάσουμε ελεύθερο. Τώρα για ανανέωση και να πάρει το ρίσκο να ανανεώσει μπάς και τον πουλήσει του χρόνου, δεν ξέρω αν αξίζει πάρα πολύ, να πω την αλήθεια. Συνεχίζουμε με τον Μπαρτ Σέγγεφελτ, ο οποίος είναι ο partner του Μάγνουσον στο κέντρο της άμυνας. Είναι όμως και αυτός επιρρεπής στους τραυματισμούς, όπως βλέπουμε. 430.000 και το συμβόλαιο του λύγει στο τέλος της χρονιάς, στα 30 του. Αναλόγως που θα σου παίξει και τι τραυματισμούς θα βγάλεις, το βλέπεις και για την ανανέωση. Όταν είναι υγιής, είναι πολύ καλός παίχτης. Αλλά δεν είναι πάντα υγιής, δυστυχώς. Και
αυτά τα τρία χρόνια. Έχει κάνει αρκετές συμμετοχές βέβαια με τον Παναθηναϊκό, 78 συγκεκριμένα. Αλλά στην τέταρτη του χρονιά που ξεκινάει, εσύ θα έχεις την απόφαση στα χέρια σου. Συνεχίζουμε με το βασικό φορ της ομάδας που δεν είναι άλλος από τον Άντρας Σπόραρ. Ένας ακόμα Σλοβαίνος. Τρεις έχει όλους ο Παναθηναϊκός. Σπόραρ, Βέρμπιτς και Τσέριν. Είναι επιρρεπής και αυτός στους τραυματισμούς. Συμβόλαιο 1,23 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2026 και είναι ένα advanced forward κανονικό. Είναι σχετικά γρήγορος, προς το γρήγορος βασικά. Έχει πολύ καλά technical τα οποία χρειάζονται για τη θέση και πολύ καλά mental για να τελειώνει τις φάσεις. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι με την κατάλληλη καθοδήγηση βγαίνει άνετα πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα και παίρνεις και πολλές χρήμα για αυτόν. Συνεχίζουμε με τον Τόρο, έναν Βραζιλιάνο τον οποίο τον πήρε από τη Σάο Πάολο Παναθηναϊκός. Εντάξει, καλή καρτελίτσα, κόκκινο big matches. Δεν τρελαίνομαι ιδιαίτερα, τον έδωσε δανεικό στο Λιβαδιακό. Μέχρι το 25 το συμβόλαιό του και έχει και λίγο potential. Δεν ξέρω αν θα ασχοληθείτε ιδιαίτερα με αυτόν. Συνεχίζουμε με τον Τρουγέ, ο οποίος έπαθε και χιαστούς in real life. Όπως έχουμε πει με τους τραυματισμούς, όποιος τραυματισμός γίνεται σε επίσημο match δεν περνιέται μες στην database. Αυτή είναι η λογική της SI χρόνια τώρα και συνεχίζει και το κάνει, γιατί θεωρητικά αυτά τα επίσημα match θα παιχτούν από εσένα. Είναι καλός παίκτης, είναι 21 χρόνων μόλις από την ΙΣ, οπότε νομίζω ότι έχει μέλλον μπροστά του. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 25 και παίρνει και 100 χιλιάρικα. Για αρχή δεν θα είναι βασικός, αλλά μπορεί να γίνει στο μέλλον, γιατί όχι. Συνεχίζουμε με τον Βαγιανίδη, ο οποίος δεν τον αγαπάει καθόλου το research team του Παναθηναϊκού. Πολύ χαμηλά τα technical του, απέσια σχεδόν, και στηρίζεται κυρίως στα physical του. Η αλήθεια είναι ότι στην πραγματικότητα είναι ταχυδυναμικός παίκτης κυρίως. Δεν έχει πολύ ποιότητα ποδοσφαιρικά, ούτε τρομερό ποδοσφαιρικό μυαλό είναι. Δεν το απαιτεί και η θέση κιόλας. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, δεν έχω μικρόν στην ομάδα, αλλά με αυτή την καρτέλα εγώ νιώθω πολύ άσχημα να του χαρίσω μια θέση στο ρόστερ μου με αυτήν εδώ την καρτέλα. Είναι ότι είναι και πρόουν από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι στην πραγματικότητα, δεν το έχω παρατηρήσει αν βγάζει πολλούς τραυματισμούς. Συνεχίζουμε με το Βέρμπιτς, ο τρίτος και τελευταίος Σλοβαίνος της ομάδας, και αυτός εγκαταλέφθηκε την όλη φάση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Έφυγε από την Δυναμό Κιέβου για 1 εκατομμύριο ευρώ, έκλεισε τον Παναθηναϊκό, συμβόλαιο μέχρι το 25 και είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής για την τριάδα πίσω από τον Φορ. Είπα πριν Παλάσιος αριστερά, Αϊτόρ δεξιά, Μπερνάν δεκάρι. Θα μπορούσε να βάλεις Βέρμπιτς αριστερά, Αϊτόρ δεξιά, Μπερνάρ δεκάρι και τον Παλάσιος να ντουμπλάρει και το δεξί και το, και το δεξί και το αριστερό άκρο της επίθεσης. Θα μπορούσε να το κάνεις αυτό. Και αυτός σχετικά επιρρεπεί στους τραυματισμούς. Έχουμε δει αρκετά injury prones στις παρουσιάσεις των ελληνικών ομάδων φέτος. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν το δίνουν πιο εύκολα πλέον το, τον τραυματισμό στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, αυτός είναι ο Βέρμπιτς και περνάμε στον Ξαβιέ, ο οποίος επίσης αγνοούσα το ότι είναι ακόμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Πολύ λίγο έπαιξε πέρσι. Βασικά, πολύ λίγο έχει παίξει τα προηγούμενα 2 χρόνια. Μία χρονιά στον Παναθηναϊκό, μετά πήγε δανεικό στην Εστορίν και δεν ήξερα καν ότι είναι ακόμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό. Πεντάδα μεσοπιθετικών. Βέρμπιτς, Μπερνάρ, Παλάσιος, Αϊτόρ και Ξαβιέ. Αυτό. Δεν είναι. Πέμπτο εξτρέμ. Η πώληση. Η πώληση για να πάρεις λεφτά. Μπορεί να γίνει και αυτό εννοείται, γιατί λύγει και όλο το συμβολίο του καλοκαίρι. Αυτό ήτανε. Τώρα στο Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε και κάποιους ακόμα από τη Β' ομάδα με αρκετά μεγάλο potential. Είναι ο Ευαγόρας Αντωνίου. Κάντε ένα post στο βίντεο για να τον δεις πιο αναλυτικά. Είναι ο Παόλο Αγκοστίνο, ένας Πορτογάλος από τη Sporting. Είναι ο Γκουστάβο Φουρτάδο, Βραζιλιάνος από την Τροφένσε. Κυρίως για τον Παναθηναϊκό Β' έχουν έρθει αυτοί. Και ο Δημήτρης Σερπέζης. Οι υπόλοιποι είναι αρκετά χαμηλοί όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Ίσως να αξίζει να δείξουμε λίγο το Χριστό Γιώργο, ο οποίος τώρα με Διούδη, Λοντίγκιν και Μπρινιόλι δεν παίζει ποτέ. Εδώ είναι και ο Καμπετσής που έχει χρησιμοποιηθεί μερικές φορές στην πρώτη ομάδα, δεν είναι κάτι τρομερό. Ο Αθανασακόπουλος που εντάξει εν τέλει δεν ήταν χρυσός, πιο πολύ δεν βγήκε πολύ καλός συγκεκριμένος εν τέλει. Δεν έχει να δείξουμε πολλά πράγματα από εδώ πέρα.
Και αν πάμε και στην ΚΑΠΑ 19 έχει ακόμα λιγότερα. Έχουμε να δούμε δύο, τον Βολάκη, που έχει 4 αστέρια potential, και τον Καλοσκάμι, ο οποίος επίσης το ίδιο έχει. Οι υπόλοιποι, εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό. Αν αναλάβεις τον Παναθηναϊκό θα έχεις 500.000 ευρώ για μεταγραφές και άλλα 350.000 για συμβόλαια, πέρα από αυτά που δίνει ήδη η ομάδα. Και όσον αφορά τη Super League, οι Bookers τον δίνουν στην τέταρτη θέση με 12 απόδοση. Αυτός ήταν λοιπόν ο Παναθηναϊκός, αυτό ήταν το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Γράψε μου κάτω στα σχόλια πώς σου φάνηκε το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Και αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like, γιατί προωθεί ο αλγόριθμος το βίντεο και το συγκεκριμένο αλλά και τα άλλα σε περισσότερο κόσμο, και έτσι η δουλειά μου φτάνει σε περισσότερο κόσμο. Αν έχεις παρακολουθήσει και τα προηγούμενα βίντεο των ελληνικών ομάδων και ήρθες και είδες και του Παναθηναϊκού, κάνε και ένα subscribe και πάτε την καμπανίτσα για να σου έχω ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν τα καινούργια βίντεο. Στην περιγραφή για περισσότερο Football Manager περιεχόμενο έχω και το link του Twitch, όπου κάθε μέρα κάνω live από τις 6.30 μέχρι τις 9.30 περίπου, ένα τριωράκι, και εκεί πέρα μπορούμε να δούμε και gameplay, να μιλήσουμε και λίγο πιο όμορφα και να γνωριστούμε. Είναι εντελώς δωρεάν και συμμετέχεις στο chat με δωρεάν λογαριασμό, όπως έχεις φτιάξει εδώ ας πούμε για παράδειγμα. Αυτά. Στην περιγραφή έχει γραφικά το skin το οποίο έχω βάλει κτλ. Άνοιξέ την, περιηγήσου την και τα λέμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Ήμουν ο Αλέξ Μόρακ και γεια σας από μένα.